και να βρεθεί λύση ώστε και να κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο που έχουν ανάγκη οι νέοι, τα αθλητικά σωματεία και οι κάτοικοι της πόλης και απ' την άλλη να προστατευτεί το άλσος της περιοχής. Καταδικάζουμε τις συλλήψεις και απαιτούμε να αποσυρθεί κάθε ποινική δίωξη. Δεν μας φοβίζουν. Για άλλη μια φορά όμως, το αναποτελεσματικό κράτος σε θέματα προστασίας και ασφάλειάς μας αποδείχτηκε πολύ σκληρό απέναντι σε όποιον αντιδράει και παλεύει για να καλυτερέψει τη ζωή του. Θέλουνε να μας χωρίσουν σε αυτούς που θέλουνε τα δέντρα και σε αυτούς που θέλουν το γυμναστήριο. Λοιπόν, δεν θα τους περάσει, γιατί έχουμε ανάγκη και από ελεύθερους χώρους πρασίνου και από χώρους άθλησης. Σε ποιους κουνάν το δάχτυλο? Σε εμάς που τα παιδιά μας δεν έχουν που να αθληθούν και πηδάν τις μάντρες των σχολείων? Τι να παίξουν σε πάρκα παρατημένα? Σε εμάς που βάζουμε βαθιά το χέρι της τσέπης κάθε Σεπτέμβρη για να στελεχώσουν τα παιδιά μας στους αθλητικούς συλλόγους? Φίλοι και φίλες, δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που τα σωματεία και οι φορείς διαδηλώναμε, θυμάστε, στο πάρκο Αλκυναμάζη για να προστατευτεί το πάρκο και να κατασκευαστούν εκεί σχολεία και αθλητικοί χώροι. Όπως δεν πέρασε πολύς καιρός από την άνοιξη φέτος, πριν την έναρξη της αντιπερικής περίοδου, που βρεθήκαμε στη Δαδιά και ζητούσαμε να πάρθουν μέτρα προστασίας για το δάσος και να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Κούφια λόγια ήτανε για όλους αυτούς. Οι καταστροφές από τις πυρκαγιές στον Εύρο που καίνε ακόμα είναι τρομακτικές και οι αρνητικές συνέπειες θα συνεχίζονται για πολλά χρόνια στο μέλλον. Δυστυχώς υπάρχει αρνητική εμπειρία τόσα χρόνια και από άλλες καταστροφές που δείχνει ότι τελικά ότι όταν τα φώτα σβήσουν τίποτα δεν αλλάζει. Δίνονται στην αρχή ορισμένα ψίχουλα για αποζημιώσεις και συνεχίζουν να παραμένουν όλες οι αλήψεις που αντικειμενικά προετοιμάζουν την επόμενη καταστροφή. Αυτό επιβάλλει η πολιτική που το είδαμε και στα Τέμπη, μετράει τις ζωές μας σαν κόστος σε αντίθεση με τα ωφέλη τους. Γι' αυτό είναι που χρειάζεται να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε. Να ακουστεί πολύ δυνατά το «δεν πάει άλλο». Όπως δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια από την πρώτη στιγμή της φωτιάς, έτσι και τώρα επιβάλλεται να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας για την προστασία της ζωής, της περιουσίας, του περιβάλλοντος. Απαιτούμε τώρα να στείλει κι άλλα αναγκαία μέσα η κυβέρνηση που σήμερα στη Βουλή έλεγε ότι τα έχει πάρει όλα, αλλά η φωτιά κοντεύει να φτάσει στο διδημότυχο. Η οργή που νιώθουμε δεν πρέπει να χάνεται σε άσφαιρα μονοπάτια. Πρέπει οργανωμένα να διεκδικήσουμε μαζί με τους πυρόπληκτους παραγωγούς και κατοίκους των οικισμών τα ανακοινωμένα από τα σωματεία και πλέον και δοσμένα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεκάδες αιτήματα που θα μας απασχολήσουν τον επόμενο καιρό. Την Τρίτη, στις 5 Σεπτέμβρη, στις 7 το απόγευμα στο Πάρκο Ακαδημίας, παίρνουμε μέρος όλοι μαζικά στο συλλαλητήριο για να φωνάξουμε «Δεν πάει άλλο, ως εδώ με την πολιτική του κέρδους που αφήνει πίσω στάχτες και αποκαίδια».